Κύριε, θα μεταφερθούμε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης με την βοήθεια της τεχνολογίας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Χοντρόπουλο, ο οποίος είναι μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Εστίαση Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Γιατί έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, καλησπέρα, να ακούσουμε το σχόλιο των καταστηματαρχών εστίασης σχετικά με την πρόταση του κύριου Κικίλια, του Υπουργού Υγείας, για την ομαλή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ότι προτείνει να μπουν θερμάστρες και μάλιστα θα γίνει και κάποια επιδότηση, μορφή επιδότησης γι' αυτό. Χριστίνα, καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να περάσουμε απευθείας να μιλήσουμε με τον κύριο, να καλησπερίσουμε αρχικά τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το ζήτημά μας, κύριε Γεωργιάδη, είναι οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Βασίλη Κικίλια, σχετικά με τις θερμάστρες που πρόκειται να τοποθετηθούν. Να έχουμε μια. Θα σας βλέπω, ήδη έχετε ξεκινήσει να γελάτε. Να κάνουμε ήδη μια ομαλή μετάβαση στον αντικαπνιστικό νόμο, δεδομένου ότι έχουμε χάσει ουσιαστικά λίγο κάπως το παιχνίδι από τώρα. Ο κύριος Κικίλιας, λοιπόν, είπε ότι θα επιδοτήσει τις θερμάστρες έξω από τα καφέ και τα μπαρ, προκειμένου να μπούμε ομαλά στον αντικαπνιστικό νόμο. Προσωπικά. Το θεωρώ αστείο πράγμα να είναι δηλώσεις ενός κόμματος που μας κυβερνά αυτό το πράγμα. Η εστίαση έχει άλλα προβλήματα που πρέπει να κοιτάξει. Και οι υπουργοί αλλά και ολόκληρη η κυβέρνηση, όπως είναι το ΦΠΑ, όπως είναι τα πνευματικά δικαιώματα, όπως είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και πάρα πολλά άλλα που θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να τα αναλύσουμε. Τώρα, αυτό που είπε ο κ. Κικίλιας, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το είπε χαριτολογώντας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι δήλωση κυβέρνησης αυτό το πράγμα. Το θεωρούμε πραγματικά ένα αστείο πράγμα. Κύριε Ρίδη, αν για λίγο θεωρήσουμε ότι είναι μια σοβαρή δήλωση του Υπουργού αυτή, ένα ποσοστό επιδοτούμενο του ρεύματος που πληρώνεται ή του αερίου αντίστοιχα τι παίρνουν οι θερμάστρες, ανάλογα το πώς θερμαίνονται, δεν θα σας βοηθήσει τουλάχιστον οικονομικά? Μιλάμε τώρα για χρησιμοποιούμε θερμάστρες 2 με 3 μήνες. Είπα ότι τα προβλήματα στην εστίαση είναι πολύ περισσότερα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και αυτά πρέπει να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Το θεωρώ πολύ πρόχειρο και μια δήλωση εντελώς άτυχη. Και περιμένουμε να δούμε άλλα θέματα, να ασχοληθούν με άλλα θέματα που αφορούν εμάς. Εσείς δηλαδή τι θα προτείνατε στη θέση από τις θερμάστρες, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά, κάτι ουσιαστικό για να αλλάξει για τον αντικαπνιστικό πάντανο? Μπράβο. Εμείς άποψή μας είναι και αυτό που προτείνουμε μέχρι και σήμερα είναι εσωτερικά όλα τα καταστήματά μας και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό, είναι άκαπνα ήδη στην Αλεξανδρούπολη, αλλά προτείνω να αλλάξει η νομοθεσία και οι εξωτερικοί χώροι να γίνουν καπνιστών. Κακά τα ψέματα, όπως είναι οι χώροι μας, όπως βλέπετε πίσω, δεν είναι κάτι κλειστό, άρα πρέπει να θεωρείται χώρος καπνιστών, γιατί είναι και λίγο περίεργο το να μην έχουμε ένα χώρο να μπορεί να βγει κάποιος να κάνει ένα τσιγάρο. Άρα εγώ προτείνω το διαχωρισμό των καταστημάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, όπου φυσικά υπάρχει αυτό η δυνατότητα, σε καπνιστών και μη καπνιστών. Αυτό θα το προτείνετε σαν να δημιουργηθεί μια μεταβατική περίοδος ή να μείνει αυτό σαν καθεστώς και μόνιμα εξωτερική χώρα? Αυτό να μείνει σαν καθεστώς. Ήδη έχουμε κάνει τα έγγραφά μας και στο Υπουργείο αλλά και στο Υγειονομικό της Αλεξανδρούπολης. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Γενικά έχει πολλές ασάφειες ο νόμος. Γι' αυτό και βλέπουμε μια στάση σε ελέγχους και περιμένουμε απαντήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αλήθεια, τα πρόστιμα έχουν ξεκινήσει? Όχι, ακόμα όχι. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, έχουν βεβαιωθεί 2 πρόστιμα, αν θυμάμαι καλά, το τρίμηνο της 28ης. Έχει περάσει η αστυνομία, έχει ενημερώσει όλα μας τα καταστήματα ότι ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Εμείς σαν σωματείο έχουμε ήδη μοιράσει και μοιράζουμε καθημερινά κάποιες σημάνσεις για να πάμε σε μια κοινή γραμμή. Επαναλαμβάνω ότι τα καταστήματά μας εσωτερικά και τα καφέ αλλά και το φαγητό είναι άκαπνα, εσωτερικά και πάλι. Εξωτερικά περιμένουμε, είμαστε σε στάση αναμονής, καπνίζουμε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε και είμαστε μια στάση αναμονής το τι θα πει το Υπουργείο. Εντατικοποίηση των ελέγχων όμως την περιμένουμε όπου να είναι, έτσι δεν είναι? Από ό,τι ακούμε και από ό,τι άκουσα και σήμερα το πρωί στα ραδιόφωνα της πόλης μας, περιμένουμε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και ο τριψήφιος αριθμός καταγγελιών θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι. Το καλύτερο φυσικά, Γιώργο, είναι να υπάρξει διαχωρισμός και ικανοποιημένοι να είναι και οι καπνιστές και οι μη καπνιστές και να γίνουν ξεχωριστοί χώροι προκειμένου να ικανοποιούνται και να μπορούν να διασκεδάσουν και οι δύο πλευρές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο Χονδρόπουλη. Να ευχαριστήσω και πολύ και τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη για την σύνδεση.